Protopsaltis, uran ofere perthi, ipi ti Theotoko to cheren. Και εσύ τι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριες. Εξίστατο και ιστατό κραυγόζον προς αυτή τη αυτό. Χαίρε δεις η χαρά εκλάψει, χαίρε δεις η αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δισελάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρα φαίνων των ήλιων, χαίρε καστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις θρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύφη ανήφευτε. Φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέος, το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την γύση πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
μαθητές ο κτίστης όλων, προηγόρευσε λέγον, αδελφοί και γνωστοί, ημών ο φίλος και κοίμητε. Τούτης προλέγουν και εκδιδάσκουν ότι πάντα γινώστη εις ως κτίστης πάντων, άγωμεν που πορευθόμεν και είδομεν ξένη ταφήν και θρήνων των της Μαρίας και των τάφων Λαζάρου οψόμεθα. Εκεί γαλμένο θεματουργήν εκτελών του σταυρού τα προήμια και πάση παρέχον θείαν άφεση. Τι αυτή η μέρα Σαββάτων πρώτων Βαΐων εορτάζουμε την έγερση του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού, Λαζάρου του Τετραημέρου. Θρηνήσι Ιησού τούτο θρητής ουσίας, ζωής φίλων σου τούτο θείας ισχύος. Δες του σου φίλου Λαζάρου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Jesus is with us.
Κυρία, δηλέτησε το θάνατε και θάνατον ενέκρουσας και κόσμον ανέθισες, βαΐοι στα νύπια ανεφημούμεσαι, Χριστέ, ως νικητή καυγάζοντας εις σήμερα, ως ανάτο Υιό Δαβίδ, που και την καθυσή, παγίσονται βρέφη δια το βρέφος Μαριά, αλλά υπερ πάντων υπείων και πρεσβυτών, μόνος σταυρούτε, που και την καθημών χωρίς το ψήφος. Η σίγαρ πλευρά λυγίσεται λόγχη, όθερα καλόμενη φαμέν, ευλογημένος ή ο ερχόμενος τον Αδάμ ανακαλέσαστε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή των Βαΐων, τη λαμπρά και ένδοξον πανήγυρη της εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εορτάζομαι on this day, the Sunday, we celebrate the bright and glorious entrance into Jerusalem of our Lord and Savior Jesus Christ. Τι αφάντα σου ευσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών, νικητάς ημάς των παραλόγων παθών ποιήσεων και τη συνεργή κατά θανάτου νίκη, νυφεδράν σου και ζωή φόρων ανάσταση νυδή καταξίωσον και ελέησον ημάς. Please.
mourn the loss of Joseph, while the noble rode in the chariot, honored as royalty. For having spurned the enticements of the Egyptian woman, he was in turn glorified by him who knows the hearts of men and bestows an incorruptible crown. On the great and holy Monday, we commemorate the blessed and noble Joseph, and also the Lord's cursing of the fruitless fig tree. The wise Joseph proved himself a just ruler and provider. What an abundance of goods. Likening the fig tree to the assembly of the Hebrews, bereft of spiritual fruits, Christ withered it with a curse. May we escape such a fate. Through the prayers of the noble Joseph, Christ our God, have mercy on us and save us.
τι φαντάζει ακέρος μερίμνας αφελής, τι ασχολείς προς τα δέοντα, εσχάτη ώρα εστί απάρτη και χωρίς εσφερμέλωμεν τον εντάφθα, έως καιρό και κτημένη ανάληψο κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρου, μη εκόψεις με, ως με την άκαρπος ηγύρη, άλλος έσπαθος Χριστέ κατεκτήρισον, φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νηφόνος Χριστού. Why so indifferent, miserable soul? Why do you appear heedless and uncaring at such a time? Why do you busy yourself with transient things? The end time is upon us, we shall soon be parted from earthly concerns. While you have yet time, turn sober and confess. By saying, I have sinned against you, my Savior, do not cut me down like a barren fig tree, but as a compassionate Christ, have pity on me as I cry out in awe. May we not be shut down of the bridal chamber. On Holy and Great Friday, we remember the parable of the 10 virgins from the Holy Gospel, the Αγία και Μεγάλη Τρίτη, και στο 10 Παρθένων παραπολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μία ποιούμεθα. Τρίτη με γης και Παρθένους 10 φέρει, νίκη φερούσε σαν δεκάστο δεσπότου. Αλλών η Φύε Χριστέ, με το φρονίμον ημάς συναρρύθμισο Παρθένε, και τη εκρετή σου σύνταξο πίμνη και ελέησον μας. Αμήν.
So
Amen.
Yeah.
Yeah.
Υπολούθη Μαρία, τυχωμένη με θετάρων γυναικών, τάφτα δώσου. Πού πορεύει τα έκπνον, κίνος χάρη, τον ταχύν του τρόμου τελείς. Μη έτερος γάμος πάλι δε στήριν κανά, κακίνη εις πέφτης, ή να εξίδωτος αυτής ίνων ποιήσεις. Συνέλθρος η τέκνον, ή μήνος η μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγια, μη σιγόν παρέλθεις με, ο αγνητηρίσας με, σιγαν υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρους ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν. Τους ευθυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύμβρις, τους γέλοντας, την πορφυρά κλαίναν, τον κάλαμο, τον σπόγγον, το όξος, τους ύλους, την λόγχη και προπάνω του σταυρών και τον θάνατον, αδιημάσεκον κατά δέξατο. Έτσι δε και την του ευγνώμονος Χριστού, τους σταυροθέτους αυτός ο Τύριον εν του σταυρό ομολογία. Η υπερφυγή και περί ημάς παραπήρωσε σου κακμία, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Να χαίρε. Oh!
Oh.
και θρυνεί πάσα εκτίσεις του το βλέπους ακρεμάμενων γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνες απέκρυψε και το φέγγος οι ασθένες απεβάλλοντο. Η γη δε συμπορώ το φόβο συνεκρονήτω, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διαρρήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όρφησα και σώματα ηγέρφησαν αγύρω ανδρών. Άδης κάτω στεράζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συμπροφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνεα κράζουσι, τούτο το Σάββατο αισθήτω προευλογημένο, ενώ ο Χριστός αφυπνώσας αναστήσεται τριήμερος. He who sustains all things was raised on the cross, and all creation grieves seeing him as he hangs naked on the wood. The sun hid its rays, and the stars shed their luster. Meanwhile, the earth quaked in great fear. The sea ebbed away, and the rocks were split asunder. Many graves opened up, and the bodies of holy men arose. Below, Hades groans and the council plots how to discredit Christ's resurrection, while the woman explained, this Sabbath is blessed above all others, for Christ, having fallen asleep, will rise on the first on the third day. On Holy Great Saturday, we celebrate the burial of our Lord, God, and Savior, Jesus Christ, in his divine body, and his descent into Hades, by which our race was called out of death, transported to eternal life. Του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, του Θεού σου με τα φύη και την Ισάδο κάθοδον, του Κυρίου και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διότι φορά το ημέτρο γέλος ανεκτηθέν, προς αιωνία ζωή μεταβαίνεται. Να
Φτάνοντας στο τέλος της απόψινής βραδιάς, ξέρω ότι σας έχω αφήσει παραπονεμένο. Δεν έχετε κείμενα και αυτά που είπαμε, μια φορά το χρόνο τα λέμε, για μια φορά γράφτηκαν και είναι μια μουσική ζωγραφιά, όπως έχουμε τις αγιογραφίες, η οποία δίνει σάρκα και οστά στο θείο πάθος. Ένας Χριστός που ανεβαίνει σιγά σιγά στο σταυρό με τη σκάλα για να μας δώσει σωτηρία. Ο μουσικός Μητροπολίτης μας έχει ενστερνιστεί ένα καινούριο πρόγραμμα αναγέννησης λειτουργικής μέσα στη Μητρόπολη. Αυτή η λειτουργική αναγέννηση είναι να σας κάνουμε μαζί να περπατήσουμε με τον Χριστό. Οπότε, πολύ σύντομα θα έχουμε αλλαγές με τη βοήθειά του και την ευλογία του για να αλλάξουμε το ψαλτικό κατεστημένο της Εκκλησίας μας. Επειδή όμως δεν θέλω να σας βρίσω παραπονεμένος, σας έχουμε δώσει ένα χαρτί με τα εγκόμια. 4 στίχους να πάμε μαζί. Να θυμίσουμε και κάτι για εμάς τους Έλληνες που έχουμε τα μπουζούκια, μία άλλη έκφραση λαϊκή, και εδώ η Εκκλησία είναι για μας, για σας μαζί, να τα πούμε σε εκείνον και να φύγουμε να συνεχίσουμε. We reached the end of the concert and I'm very sorry for those who especially are English speaking and they don't understand the Greek language. And my friend Jeff, that we had the whole program in Greek, but we promise next year to give you priority and sing with you. So being at the end of the concert, we would like to sing with you for the Lamentations or Glories when Christ is in the tomb, and I would like you to participate with us together. Jeff, I have a surprise for you.
Νομίζω ότι η υποψινή συγκέντρωση αυτή δεν μπορούμε να την αποκαλέσουμε συναυλία, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό, διότι αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο, πολύ ανώτερο. Αποτελεί προσευχή. Και δια της προσευχής επικοινωνούμε με τον Θεό. Και η επικοινωνία μας με τον Θεό γίνεται πιο έντονη, πιο ισχυρή, πιο δυνατή, όταν προέρχεται από την ψυχή μας, από την καρδιά μας, από τα βάθη της καρδιάς μας και από το βάθος του πνευματικού μας κόσμου. Σας διαβεβαιώ ότι όλοι αυτοί οι νέοι, νεότεροι και μεγαλύτεροι, ζουν το αναλόγιο, ζουν τη βυζαντινή μουσική, ζουν το βυζαντινό μέλος. Δεν ψάλλουν μόνο όταν έρχονται στην Εκκλησία ή όταν αναβαίνουν στο αναλόγιο. Η ζωή του ψάλλου είναι μία ζωή η οποία απασχολείται από την ψαλμωδία επί 24 ώρου βάσεως. Ο ψάλτης ο σωστός, ο ψάλτης ο καλός, δεν διακρίνεται αν έχει καλή φωνή. Διακρίνεται από το πάθος. Διακρίνεται όχι από το ύφος, αλλά από αυτό που βγαίνει, από αυτό που βγαίνει από τα χείλη του, είναι ένα όμορφο και εύοσμο λουλούδι, το οποίο στολίζει την ψυχή όχι μόνο ενός, αλλά στολίζει την ψυχή όλων των εκκλησιαζομένων. Και δι' αυτόν υμνολογείται και δοξολογείται σιωπηλά από εσάς, οι οποίοι είστε εδώ προσκυνητές, το όνομα του Μεγάλου Θεού. Γι' αυτό τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Πρωτοψάλτη Μητροπόλεως μας, τον Δόκτωρα Μπιλάλη, ο οποίος, για να μεταχειριστώ την απλή γλώσσα, έγινε λάστιχο το τελευταίο χρονικό διάστημα, λάστιχο, μεταξύ Φιλαδέλφειας και Νέας Υόρκης. Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσι. Νιου Τζέρσι και Αθήνα. Φανταστείτε το. Διότι έπρεπε και να κάνει πρόβες και να μοιράζεται πολύτιμο χρόνο μαζί με τους ανθρώπους συνεργάτες του προκειμένου να πετύχει αυτό που ήθελε. Μία χοροδία, μία παρουσία, μία βραδιά αφιερωμένη στο Θεό, χωρίς φανφάρες, αγαπητοί μου αδελφοί. Ούτε για πολλά χειροκροτήματα. Αλλά προκειμένου να μας κάνουν να αισθανθούμε ότι πλησιάζουν οι ημέρες του πάθους, πλησιάζουν οι ημέρες του Σταυρού, πλησιάζουν οι ημέρες της ταφής, του θανάτου και ότι πλησιάζουν οι ημέρες κατά την οποία όλοι εμείς θα ψάλλουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και της καρδιάς μας και με χαρά η οποία θα πηγάζει από μέσα. Το Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο παντή σας και έτσι θα της μνήμαση ζωή χαρίσσα μας. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή μεγάλη εβδομάδα και όπως ο μεγάλος Θεός της αγάπης και του Φωτός φωτίζει και αγιάζει τον καθένα από εμάς, ώστε κάθε μέρα που περνάει να γινόμεθα καλύτεροι άνθρωποι, να γινόμεθα καλύτεροι χριστιανοί, να γινόμεθα άνθρωποι οι οποίοι θα ευαγγελίζουν ημέρα εξ ημέρα το σωτήριο του Θεού ημών. Και κλείνοντας τις σκέψεις μου, φτάνω και στον τίτλο της αποψινής μας παρουσιάσεως, από τον Ευαγγελισμό στην Ανάσταση. Δεν μπορούν να χωριστούν αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα. Ο Ευαγγελισμός μας έφερε και μετέδωσε το μήνυμα του Θεού ότι επρόκειτο να έρθει στον κόσμο και να γίνει άνθρωπος ο Υιός του, τον οποίο εμείς γνωρίζουμε ως Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα γινιότανε από την Μαριά, την Παρθένο,
η οποία θα του έδινε σάρκα και οστά, και έτσι θα άρχιζε το σωτήριο έργο του επί της γης. I offer my deepest expression of gratitude and thanks to our beloved Dr. Bilalis, the Protopsaltis of our Metropolis, and to the members of the choir, some of whom are our very own, others are visiting chanters from New York and even from Greece, and I ask that you continue to keep them in your prayer. This evening we heard a few hymns of praise, a few hymns which brought into memory the scriptural passages surrounding the events of the Annunciation of the Theotokos, the good news which she received from the archangel who was sent by God Almighty, that the beginning of salvation was on its way, that salvation was to be born, and that salvation would be offered to every person who would embrace him, believe him, follow him, and live him and his teachings. So we proceeded, we began with the Annunciation of the Theotokos, and we ended this evening with the Uxastikon and the Egomia of Holy Good Friday, which means we traveled with Christ on the road through his 30 years of life on earth. 33 years, my friends. 33 years on earth, walking with us. Why? And for what? So that we may continue to walk on the path of righteousness. And this path of righteousness is being taught, it is being offered by the Church via the sacred gospel. By being attentive to the gospel and attentive to the words and the teachings of Christ, we nurture our soul, we nurture our life, we cultivate it, and we prepare ourselves for that moment where we will stand before him, our God, our Lord, but our judge as well. And if we heard, we paid attention to the hymns and the readings which I offered, I remind you once again, let us never forget that forgiveness of our sins ought to be our ultimate goal. Seeking the blessing and the forgiveness of Christ our God. For without his forgiveness, we are lost. Without his forgiveness, we are dead. And an Orthodox Christian never dies, but rather falls asleep in anticipation of the resurrection of the dead. So let us live with hope, let us live faithfully, let us live our life lovingly, by loving him and loving one another. Only then will the victory hymn that Christ is risen from the dead, only then will that become a part of our life and with which we will end it here on earth. God bless you. Θεός μαζί μας. Ευχαριστώ τον Πατέρα Μανουήλ, ο οποίος φιλοξένησε εδώ στην ορία του Αγίου Θωμά αυτή την όμορφη βραδιά. Τον κύριο Καραπτώνη, τον Στάθη, τον Συμβούλιο, τον Φιλότοπο, την κοινότητα γενικότερα για τη φιλοξενία. Νομίζω ήταν μια καλή αρχή αυτή που έγινε απόψε. Είναι μια καλή αρχή αυτό που έγινε απόψε και πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά θα συνεχιστεί μόνο με τη δική σας συμμετοχή. Μόνο με τη δική σας συμμετοχή. Όσο το θέλετε, άλλο πόσο να το πρωτοφωνήσετε σε εκείνους που δεν ήρθαν και να σας υπενθυμίσετε αυτό που έχασα. Μην το σώσετε
Άλλη φορά να φύγουν και αυτοί. Έρχεται και εγώ παιδιά έλεγε.